Είμαστε με τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, κύριο Παναγιώτη Τατάκη, και το αντικείμενό μας είναι οι επικείμενες εκλογές στο Επιμελητήριο. Πότε θα γίνουν και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν? Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και σε όλους τους λέσβιους και τους λιμνίους επιχειρηματίες και γενικά πολίτες των νησιών. Οι εκλογές μας είναι την επόμενη Σαββατοκύριακο, 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου. Ξεκινάνε από το πρωί, όπως ξεκινάνε και όλες οι εκλογές, και θα πεθανώ να πάνε μέχρι τις 7 η ώρα και τη μία μέρα και την άλλη μέρα. Πού θα στηθούν οι κάλπες? Οι κάλπες στείνονται σε ένα σημείο στη Λέσβο, είναι στο χώρο του Επιμελητηρίου Λέσβο, είναι στον πρώτο όροφο, στο φουαγέ, είναι δίπλα στο αμφιθέατρο που υπάρχει, είναι στο φουαγέ, και στη Λίμνο, είναι στο κατάστημα της Λίμνου που υπάρχει. Άλλες κάλπες δεν στείνονται, στείνονται σε δύο σημεία των δύο νησιών. Πόσα είναι τα ψηφοδέλτια? Βασικά ξέρουμε ότι είναι ένα, ωστόσο πόσοι είναι οι υποψήφοι και πόσους μπορούν να επιλέξουν οι ψηφοφόροι? Είναι ένα το ψηφοδέλτιο, έχει μείνει, γιατί αυτά τα τακτοποιεί η Εκλογική Επιτροπή, η οποία είναι εκλεγμένη από τον Αύγουστο και παρακολουθώντας όλη τη διαδικασία που γίνεται και είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των εκλογών. Είναι ένα το ψηφοδέλτιο, είναι 51 συνολικά οι υποψήφοι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να ζητάνε ψήφο, είναι ανάλογα με τμήματα και οι σταυροί που μπαίνουν είναι 3 σε κάθε τμήμα. Πόσα τμήματα έχουμε και ποιος ψηφίζει σε κάθε τμήμα? Είναι 4 τμήματα, ένα το τμήμα είναι το εμπορικό, δεύτερο το τμήμα είναι των παροχής υπηρεσιών, το τμήμα μεταπίεσης και το τουριστικό. Μπορούν να ψηφίσουν εκεί μόνο όσοι ανήκουν στο τμήμα. Δηλαδή ο έμπορος δεν μπορεί να έρθει να ψηφίσει εμένα, ο οποίος ανήκω στο τμήμα των υπηρεσιών. Και αντίστοιχα, ο δικός μου εκλογέας που είναι, ψηφίζει μόνο στο δικό μου τμήμα. Δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει στο τμήμα το εμπορικό. Θέτουμε την προσοχή και το λέμε πάντοτε, ότι μπορεί κάποιος να έχει γνωστό και εμένα, γιατί θέλει να με έχει λογιστεί παράδειγμα, αλλά είναι ανήκει στο εμπορικό. Το λάθος δεν πρέπει να γίνει, γιατί θα κυρωθεί το ψηφοδέλτιο και θα είναι άκυρο. Είναι κρίμα δηλαδή να έρχεται κάποιος να βάζει δύο σταυρούς πάδημα στο εμπορικό και να κάνει ένα λάθος και να βάλει ένα σταυρό και σε μένα. Άρα μόνο στο τμήμα του. Πώς θα γνωρίζει κάθε ψηφοφόρος σε ποιο τμήμα ανήκει ο υποψήφιος που θέλει να στηρίξει? Πολύ σωστά. Είναι ένα το ψηφοδέλτιο, το οποίο ψηφοδέλτιο αυτό περιέχει και τα 4 τμήματα με τους υποψηφίους οι οποίοι μπορούν να εκλεγούν. Εκεί πέρα γράφει τους σταυρούς, γράφει το τμήμα, το πρώτο κομμάτι, παράδειγμα των υπηρεσιών. Γράφει ότι μπορούν να μπουν μέχρι 3 σταυροί, γράφει το τμήμα που είναι και έχει τη λίστα με τους υποψηφίους. Δεν θα πρέπει να πάει στους επόμενους που ανήκουν στο εμπορικό ή στο τουριστικό ή οπουδήποτε άλλο. Οπότε ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο εντοπίζει το σημείο εκείνο που είναι υποψήφι του δικού του τμήματος και επιλέγει έως τρεις. Πολύ σωστά, ναι. Ωραία. Ξέρουμε πόσα μέλη θα ψηφίσουν και πόσοι είναι εγγεγραμμένοι στο εμπορικό επιμελητήριο? Στο επιμελητήριο στο δικό μας είναι εγγεγραμμένοι γύρω στις 9.000 μέλη. Αυτοί που είναι ταμιακά εντάξει, το γνωρίζουμε βέβαια σε όλες τις επιμελητήρια, σε όλους τους συλλόγους, ότι υπάρχουν εκκρεμότητες οικονομικές, είναι 3.500. Και από αυτούς τους 3.500 που μπορούν να ψηφίσουν, έρχονται ανάλογα, ποιοι θέλουν, μπορεί να είναι και λιγότεροι από αυτούς τους αριθμούς, γιατί βλέπουμε ότι ποτέ δεν έρχονται αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν, δεν έρχονται να ψηφίσουν, μάλλον ότι το ζητάμε, επισταμμένος, γιατί όσο περισσότεροι έρχονται, τόση μεγαλύτερη δύναμη δίνουν στο επιμελητήριο, γιατί οι ψήφοι μετράνε. Δεν είναι μόνο η δυναμικότητα του επιμελητηρίου, δηλαδή ότι έχουμε 9.500 μέλη, είναι και ότι από αυτά τα 9.500 μέλη και αυτοί που δικαιούνται να ψηφίσουν 3.500, άμα θέλουν δηλαδή να ψηφίσουν 3.000, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί φαίνεται ότι αυτοί που μπορούσαν να ψηφίσουν στην πλειοψηφία τους ήρθαν και ψήφισαν. Πόσοι είναι εκείνοι που εκλέγονται? Αυτοί που εκλέγονται είναι 21 μέλη. Άρα δηλαδή από αυτούς τους 51, 21 μέλη θα εκλεγούν το Διοικητικό Συμβούλιο
Και από εκεί και πέρα, να πούμε, το Διοικητικό Συμβούλιο διοικείται επιμελητήριο. Εκτός από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί κατά το παρελθόν με το επιμελητήριο, υπάρχουν και νέα πρόσωπα που έθεσαν για πρώτη φορά τον εαυτό τους υποψήφιο? Βεβαίως και είναι αρκετά. Δηλαδή υπάρχει μια ανανέωση των υποψηφίων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλωστε και την προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν υποψήφια, αλλά οι 51 υποψήφιοι που είναι τώρα έχει πάρα πολλούς καινούργιους οι οποίοι μπαίνουν, και αυτό είναι το ευχάριστο, μπαίνουν για να δουν τη διαδικασία και αν είναι να εκλεγούν να δουν πώς λειτουργεί το επιμελητήριο. Αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη γεωγραφική κατανομή υπάρχει, δηλαδή έχουμε από όλες τις περιοχές του νησιού μας? Έχουμε από όλες τις περιοχές, όχι μόνο το νησιού μας, είναι και τη Λίμνο και το Αγίου Ευστρατείου, το οποίο ανήκει στο επιμελητήριο Λέσβου. Είναι αρκετά σημαντική εκπροσώπηση υποψηφίων που μπορούν να ψηφιστούν μέσα στο ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι καταφέραμε και από όλες τις περιοχές της Λέσβου και της Λίμνου να μπορέσουμε να βάλουμε υποψηφίους, ούτως ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό αυτό που θα επιλέξει βέβαια τα ίδια μέλη μας, οι ίδιοι επιχειρηματίες. Προηγουμένως αναφέραμε που θα στηθούν οι κάλπες στη Λέσβου. Σε Λίμνου και Άγιο Ευστράτειο που θα στηθούν? Μόνο στη Λίμνου, στη Λιμμύρινα, είναι το γραφείο μας το οποίο διατηρούμε εκεί, και εκεί πέρα θα στηθούν οι κάλπες. Όσον αφορά τα προβλήματα που θα διαχειριστείτε την επόμενη περίοδο, ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα? Εγώ θα έβαζα σαν πρωταρχικό αυτό προβλήματα να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός βασίστηκε φέτος, το είδατε κι εσείς, στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο η Τουρκία, μπορεί να είναι ένας καλός μέσα σε εισαγωγικά πελάτες μας η Τουρκία, αλλά επιπλέον να επιζητήσουμε να αυξηθεί και να πάει στα επίπεδα που ήταν και να μεγαλώσουν από τα επίπεδα που ήταν πριν να γίνει το μεταναστευτικό. Δηλαδή να μπορέσουμε να φέρουμε Ευρωπαίους. Πιστεύουμε ότι αυτό θα το πετύχουμε, γιατί οι ενέργειες που έχουμε κάνει έχει αποδειχτεί όσον αφορά με την Τουρκία. Άρα τώρα έχουμε και ακόμα ένα πεδίο να προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε τον τουρισμό περισσότερο εκεί. Σαν δεύτερο θα είναι να δημιουργηθούν περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες να είναι σωστές, να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και όχι μόνο να εξυπηρετούν και αυτούς, να εξυπηρετούν και τους τουρίστες. Και επιπλέον να μπορέσουμε να πείσουμε αυτούς που έχουν, γιατί το πρόβλημα μας, το ξέρετε, είναι στις μεταφορές πολλές φορές. Να αυξηθούν οι μεταφορές των νησιών μας και ως προς το δικό μας το νησί και ως προς τη Λίμνο, να είναι περισσότερες και να είναι και καλύτερες. Το έχετε διαπιστώσει όλοι, εκτός από αυτές και οι αεροπορικές, οι οποίες μας εμποδίζουν κατά κάποιο τρόπο να έχουμε συχνή επαφή ανά πάσα στιγμή με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία τα ψάχνουμε και νομίζω ότι θα τα πετύχουμε. Αυτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις. Και αεροπορικές, βέβαια. Ναι. Είναι σημαντικό. Επάνω σε αυτό διεκδικούμε και πράγματα τα οποία τα είχαμε αποκτήσει να παραμείνουν και να ισχύσουν και να επεκταθούν αν γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, και καταλαβαίνετε το τι εννοώ. Μιλάμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο μας έχει τυραννίσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές επιστολές έχουν φύγει, ώστε όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να ξεκινήσει να ανοίξει. Εκεί πιστεύω όταν έχουμε τη στήριξη των επιχειρηματιών, η αντίδρασή μας θα είναι πολύ πιο σοβαρότερη και πιο δυναμικότερη. Γιατί κάποια πράγματα ξέρετε ότι αν δεν είμαστε δυναμικοί δεν μπορούμε να τα πετύχουμε κιόλας.